Ο Σύπρας είπε ότι ήμουν εξαιρετικός οικονομολόγος, αλλά δεν ήμουν καλός πολιτικός και τον ευχαρίστησε γιατί ήταν ένα μεγάλο κομπλιμέντο. Εγώ δεν ήθελα ποτέ να είμαι καλός πολιτικός. Εγώ ένα απλό πράγμα ήθελα. Να αλλάξουν τα πράγματα υπέρ της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Όλα τα άλλα δεν έχουν καμία απολύτως σημασία. Το προσωπικό είναι πολιτικό, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο. Λένε ότι πίσω από έναν πολύ ισχυρό άντρα κρύβεται μια πολύ δυναμική γυναίκα. Πώς είναι να είσαι παντρεμένη με τον Γιάννη Βαρουφάκη? Πολύ ωραίο. Μπορώ να πω για ενδιαφέρον. Καθόλου βαρετό. Πώς είναι άνθρωπος? Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πάρα πολύ καλός. Είναι πολύ καλός άνθρωπος. Πολύ γενναίος. Με χιούμορ. Καλός είναι. Όταν κάνατε τη φωτογράφηση στο Paris Match, νιώσατε πληγωμένοι για όλο αυτό που έγινε μετά? Όλοι κάνουμε τώρα, πώς είναι τα lifestyle περιοδικά? Όταν τα βλέπατε κρεμασμένα στα περίπτερα, επειδή ξέρω ότι δεν είναι η στάση ζωής σας αυτή, πώς νιώσατε? Δεν το κοίταζα. Δεν δίνω σημασία σε κάτι που δεν με αφορά. Όταν βλέπετε ανθρώπους να ψάχνουν σκουπίδια και ξέρετε ότι ο Γιάννης, ο σύζυγός σας, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έβλεπε αυτή την κατρακύλα, νιώθετε και λίγο, όχι ντροπή για εσάς, νιώθετε λίγο ντροπή για όλο αυτό που ο λαός πίστεψε πολύ και στο Γιάννη και σε εσάς? Μακάρι να μπορούσαμε να δείξουμε έναν άνθρωπο ότι φταίει για αυτό το πράγμα. Πιστεύω ότι είναι ο τελευταίος. Αν σας προτείναν εσάς να μπείτε στην πολιτική, θα το κάνατε? Δεν είναι κάτι που το έχω σκεφτεί καθόλου. Το δεν μας το περάσετε. Θα έρθει η κόρη του κυρίου Βαρουφάκη από την Αυστραλία. Είμαστε όλοι μαζί οικογενειακά. Ναι. Τις έγιναν σκληρές ερωτήσεις. Να είμαστε τώρα ειλικρινείς.